Σαφές προβάδισμα πρόκρισης στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, απέκτησε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Θρασίβουλου με 3-2 στη Φυλή. Ωστόσο, η ομάδα του Πειραιά προβλημάτισε ξανά με την αγωνιστική της εικόνα. Ο Χωσέ Σεγκούρα προχώρησε σε 8 αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με εκείνη που ξεκίνησε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Μόνο Νικοπολίδη, Ζούλιο Σέζαρ και Λεντέσμα πήραν πάλι θέση στο αρχικό σχήμα. Όμως οι Ερυθρόλευκοι εμφάνισαν ξανά τις ίδιες αδυναμίες, αφού η αμυνά τους ήταν ευάλωτη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το πρώτο τέταρτο ο Θρασίβουλος έχασε 4 μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Χάρη στις σωτήριες επεμβάσεις του Νικοπολίδη, οι Πειραιώτες δεν βρέθηκαν από νωρίς πίσω με 2 ή 3 γκολ διαφορά. Και στην πρώτη τους επίθεση ευτύχησαν να προηγηθούν μέσω του Μενδρινού στο 19ο λεπτό. Στο 21ο, με διπλή προσπάθεια του Νούνιες, οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν το 0-2. Ο Θρασίβουλος δεν παράτησε τον αγώνα. Αντιθέτως, συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και μάλιστα άρχισε να τις αξιοποιεί. Έτσι, μέσα σε διάστημα 6 λεπτών, έφερε τον αγώνα στα ίσα. Αρχικός με τον γκολ του πρώτου σκόρερ στη Β' Εθνική με 11 τέρματα, Αναστασάκου, στο 31ο λεπτό. Και συνεχεία με τον γκολ του Μπρι στο 37ο λεπτό. Ο Χωσέ Σεγκούρα άρχισε να βλέπει ξανά εφιάλτες και έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιεί στο δεύτερο ημίχρονο τους Κοβάσεβιτς, Μπελούτσι και Τζόρτζεβιτς, δίχως ωστόσο να αλλάξουν ισορροπίες στο παιχνίδι, αφού ο Ολυμπιακός δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη με την παρουσία του στο γήπεδο. Μεσού του Κοβάσεβιτς στο 21ο λεπτό διαμορφώθηκε το τελικό 2-3. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός θα πορευθεί με τον Χωσέ Σεγκούρα στον πάγκο του έως το τέλος περιόδου. Η νίκη επί του Θρασίβουλου στη Φυλή πάγωσε τις όποιες εξελίξεις είχαν κατά νου να δρομολογήσουν οι ηθήνοντες των Ερυθρολεύκων σχετικά με το θέμα του προπονητή της ομάδας σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του Θρασίβουλου δεν ήταν θετικό.